Στην ιατρική επιστήμη και στη φαρμακευτική έχει αποδειχθεί ότι ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης ασθενειών και κυρίως πρόληψης. Για το συγκεκριμένο εμβόλιο ενάντια του COVID υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που μπορούμε να εμβολιαστούμε. Ουσιαστικά το Υπουργείο Υγείας είναι αυτό ο οποίος θα καθορίσει με βάση το άμκα του πολίτη ποιοι έχουν προτεραιότητα να το κάνουν. Υπάρχουν δύο τρόποι. Υπάρχουν δύο τρόποι ψηφιακοί, με ψηφιακό τρόπο και με φυσικό τρόπο, με φυσική παρουσία. Ο ένας τρόπος είναι να γραφτούμε στην εφαρμογή της άειλης συνταγογράφησης, όπου έρχεται ένα μήνυμα στον ασφαλισμένο, στο κινητό του, στον αριθμό που έχει δηλώσει, για το κέντρο που θα γίνει ο εμβολιασμός και την ημερομηνία. Ο ασφαλισμένος μπορεί να δηλώσει ότι συνενεί με τη συγκεκριμένη ημερομηνία ή να δηλώσει κάποια άλλη. Ο άλλος ψηφιακός τρόπος είναι να μπούμε στην διεύθυνση εμβόλιο.gov.com, όπου με το άμκα μας δηλώνουμε ότι θέλουμε να κάνουμε εμβόλιο, οπότε θα δοθούν πάλι οδηγίες για την ημερομηνία και το κέντρο με το οποίο θα γίνει το εμβολιασμός. Οι τρόποι με φυσική παρουσία έχει προβλέψει το Υπουργείο Υγείας για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία, είναι στα φαρμακεία και στα ΚΕΠ. Ο ασφαλισμένος με τη χρήση του ΆΜΚΑ μπορεί να προσέλθει είτε στο ΚΕΠ είτε στο φαρμακείο από το οποίο εξυπηρετείται και συμπληρώνεται μια ηλεκτρονική δήλωση. Το εμβόλιο το οποίο θα γίνει στην Ελλάδα είναι της Pfizer Biotech. Έχουν γίνει πολλές μελέτες, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Έχει δοκιμαστεί σε 44.000 άτομα. Οι παρενέργειες είναι ελάχιστες. Εντοπίζονται κυρίως σε πόνο στο σημείο που θα γίνει το εμβόλιο, ενδεχομένως σε κάποιο πυρετό, αλλά μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης 8 με 10% των ασθενών. Ποιοι δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο? Το εμβόλιο δεν το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι κατά το παρελθόν έχουν παρουσιάσει κάποια αλλεργία σε κάποιο εμβόλιο, άνθρωποι οι οποίοι είναι ανοσοκατασταλμένοι, καθώς επίσης και άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν αντιπυκτική θεραπεία. Για την τελευταία κατηγορία θα πρέπει πάντα να συνεννοηθούν με τον γιατρό τους. Επίσης, το εμβόλιο δεν ενδείκνεται για εγκυμονούσες, μητέρες οι οποίες θυλάζουν. Δεν ενδείκνεται ότι όχι επειδή είναι επικίνδυνο, επειδή δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα και μελέτες. Θα ήθελα να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο εμβολιασμός αποτελεί και ατομική ευθύνη και κοινωνική ευθύνη ως προς το χρέος μας σε ολόκληρη την κοινωνία και στους συνανθρώπους μας. Ο εμβολιασμός στην Άνδρο θα γίνει στο κέντρο υγείας. Κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2021. Η δόση του εμβολίου θα είναι 2, με διαφορά 21 ημερών. Προτεραιότητα θα δοθεί στο προσωπικό που δουλεύει στο ΜΟΥΣ Υγείας και στη συνέχεια σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών που έχουν και υποκείμενα νοσήματα. Ο καθορισμός της προτεραιότητας θα γίνεται από το Υπουργείο Υγείας με βάση το ΆΜΚΑ των ασθενών. Εύχομαι του χρόνου τέτοια εποχή όλο αυτό να είναι μια κακή ανάμνηση και ο εμβολιασμός να είναι μια τυπική διαδικασία όπως γίνεται και το εμβόλιο της γρήπης και να συνεχίσουμε τις ζωές μας όπως είμαστε πριν την πανδημία.